Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1005 από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το ΙΕ κεφάλαιο. ΙΕ κεφάλαιο, 15ο κεφάλαιο, Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Οφείλομεν δε εμείς σε δυνατοί να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν εις σε αυτούς, αλλά έκαστος ημών ας αρέσκει στον πλησίον δια το καλόν προς οικοδομήν. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε εις σε αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Διότι όσα προεγράφησαν δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν για να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθελε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν δια να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενείς στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη μας εις δόξαν Θεού. Λέγω δε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Χριστού, για να βεβαιώσει τας προς Πατέρας επαγγελίας και δια να δοξάσωση τα έθνη των Θεών δια το έλεος αυτού, καθώς είναι γεγραμμένον, δια τούτο θέλω σε υμνή μεταξύ των εθνών εις το όνομά σου θέλω ψάλι. Και πάλι νεφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού, και πάλι νενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη και δοξολογείτε αυτόν πάντες οι λαοί. Και πάλι ο Ισαΐας λέγει, θέλει είστε η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος δια να βασιλεύει επί τα έθνη και σε αυτόν τα έθνη θέλω συνελπίσει. Ο δε Θεός της ελπίσδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδαν δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Είμαι δε πεπισμένος, αδελφοί μου, και αυτός εγώ δια σας, ότι κι εσείς είστε πλήρης αγαθοσύνης πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι και αλλήλους να νουθετείτε. Σας έγραψα όμως, αδελφοί, τολμηρότερον όπως ούν, ως επενθυμίζον ημάς, δια την χάριν τη δοθήσα εις εμέ υπό του Θεού, εις το να είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού προς τα έθνη, ιερουργών το Ευαγγέλιον του Θεού, δια να γίνει προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος, υγειασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, Κύριε Θεέ μου, αλληλούια. Η Γραφή μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο δικαιώθηκε ο Αβραάμ ενώπιον του Θεού. Ενώ ήταν 100 χρονών, απογοητευμένος, απελπισμένος και για τις υποσχέσεις του Θεού, ο οποίος του είχε πει ότι θα γεννήσει Σιών, έβλεπε δε και την νέκρωση της μήτρας της Σάρας που ήταν ήδη 90 ετών, και έτσι πριν 14 χρόνια, με επιθυμία δική του, με συμβουλή της Σάρας, εγέννησε τον Ισμαήλ. Δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Θεός και ποτέ δεν έγινε αυτό που ήθελε ο Θεός. Κάποια στιγμή όμως τα 100 του χρόνια τον επισκέφθηκε ο Θεός και του είπε, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις Σιών και θα γίνεις πατήρ πολλών εθνών. Και ο Αβραάμ βρέθηκε σε αμηχανία. Είχε υιό, τον Ισμαήλ. Τώρα δεν μπορούσε να έχει υιό και ήταν 100 χρονών γέροντας. Η γυναίκα του στήρα και μη έχουν τα γυναικεία. Όμως λέει η Γραφή, μη έχουν ελπίδα ο Αβραάμ, επίστευσεν επελπίδη ότι έμειλε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν του Θεού. Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Αυτό σκέφτηκε. Έβλεπε
και δεν είχε πίστη. Άκουσε το λαληθέν υπό του Θεού και αν και δεν είχε ελπίδα, ελπίζοντας το λόγο του Θεού, επίστευσε. Επίστευσε επελπίδη, ελπίζοντας το λόγο του Θεού. Και συνεχίζει, μη ασθενείς σας κατά την πίστη, γιατί για μια στιγμή έρχεται η πίστη, αλλά σιγά σιγά σβήνει. Μη ασθενείς σας κατά την πίστη, συλλογίστηκε, δεν συλλογίστηκε, γιατί τότε θα έσβηνε η πίστη του, δεν συλλογίστηκε το σώμα του ότι ήταν ήδη νεκρωμένον και η γυναίκα του ήταν στήρα και νεκρωμένη. Πρώτον λοιπόν δεν εσυλλογίστη αυτά που σβήνουν την πίστη, όπως ο Δαβίδ. Δεν είπε μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Το είπε ο Θεός θα το κάνει. Είναι γραμμένο, εξάπαντος θα εκτελεστεί. Μου το είπε ο Κύριος, ανάλαβε τη ζωή μου. Δεν εσυλλογίστηκε αυτά που έβλεπε και που θα τον οδηγούσαν στο να σβήσει, να νεκρωθεί πάλι η πίστη του, αλλά συλλογίστηκε την επαγγελία του Θεού και δεν εδίστασε δια της απιστίας, αλλά το μυστικό, ενεδυναμώθη εις την πίστη. Πώς? Δοξάσας τον Θεό. Πίστεψε, δόξασε το Θεό και ήλθε η δύναμη του Θεού επάνω του. Έπαψε να βλέπει και να συλλογίζεται αυτά που βλέπει, έστρεψε το βλέμμα του στο λόγο του Θεού, σε καμία περίπτωση δεν συλλογίζεται παρά μόνο αυτά που είναι αγαθά, τέλεια, ευάρεστα εις το Θεό, ιδιαιτέρως το λόγο του Θεού, και για να έρθει και η δύναμη του Θεού επάνω του, δόξασε με όλη του την καρδιά το Θεό δια της πίστεως στο λόγο του. Και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο ο Θεός υπεσχέθη είναι δυνατός να το εκτελέσει, ελογίστη τούτο εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Και έτσι όχι μόνο είναι δίκαιος στα μάτια του Θεού, αλλά τον άλλο χρόνο η στήρα και νεκρωμένη τη μήτρα Σάρα γέννησε τον ιόν της επαγγελίας. Τον ιόν που του είχε υποσχεθεί ο Θεός. Και λέει ο λόγος του Θεού, αυτό ισχύει όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για μας, εις τους οποίους μέλει να λογιστεί εις δικαιοσύνη, εάν πιστεύσουμε εις την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και λογιζόμεθα δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Ένα δεν έχουμε, δύναμη. Ένα χρειαζόμαστε, δύναμη. Και ενδυναμώθη, το επαναλαμβάνω, εις την πίστην, πιστεύουμε, αλλά θέλουμε δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Δοξάσας τον Θεό. Με πεποίθηση ότι εκείνο το οποίο ο Θεός υπεσχέθη είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Το μεγάλο μυστικό, αδελφοί, του δούλου και της δούλης του Θεού είναι η δοξολογία. Η δοξολογία εκ πίστεως, ώστε να έρθει η δύναμη της πίστεως. Δοξάζουμε το Θεό με τη βεβαιότητα ότι αυτό που μας υποσχέθηκε, πήγαμε, ζητήσαμε και έλαβαμε υπόσχεση. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού. Μπαίνω στο ταμείο μου
και εξητώ τη φωνή του. Να πάω ή να μην πάω, είπε ο Δαβίδ. Θα τους προφθάσω ή δεν θα τους προφθάσω. Και όταν ο Θεός του είπε εξάπαντος θα τους προφθάσεις και εξάπαντος θα ελευθερώσεις τα πάντα, δόξασε το Θεό, πήρε δύναμη και ξεκίνησε. Και όλα έγιναν έτσι όπως το έχει προγραμματίσει ο Θεός. Και είναι φοβερό λάθος, θα έλεγα. Είναι κρίμα να έχει προγραμματίσει ο Θεός δόξα στη ζωή σου και εσύ να την αφήνεις να προσπερνάει, να ακολουθείς άλλο δρόμο, το δρόμο της ολιγοπιστίας, το δρόμο της αδυναμίας, το δρόμο του φόβου, ενώ είναι εύκολο. Θα σου μιλήσει ο Θεός, θα το πιστέψεις, θα τον δοξάσεις, θα γεμίσεις με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και από εκεί και πέρα ο Θεός έχει στα χέρια του τη ζωή σου. Τόσο εύκολο είναι, τόσο αληθινό, και είναι και τόσο εύκολο και τόσο αληθινό και τόσο απλό, γιατί είναι γραμμένο στο θεόπνευστο και αψευδή λόγο του Θεού. Και να αρνηθεί τον εαυτό του ο Θεός δεν μπορεί. Και επειδή είναι τόσο απλό, έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και μας λέει «Σεις οι δυνατοί οφείλετε να βοηθάτε βαστάζοντας τα ασθενήματα των αδυνάτων, πως μη αρέσκοντες εις τους εαυτούς σας», που είναι ο κίνδυνος και η παγίδα, «αλλά έκαστος ας αρέσκει εις των πλησίων δια το καλόν του και προς οικοδομήν του». Εσύ μπήκες στο δρόμο της δύναμης της πίστεως και της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου, όμως δεν είσαι μόνος. Μην περιφρονήσεις το μικρό Αιγύπτιο, τον τραυματισμένο, τον νεαρό εκείνον που σου φέρε μπροστά ο Θεός. Μην περιφρονήσεις τον ελάχιστο αδελφό σου. Μην πεις εγώ τώρα είμαι καλά, πάω, ο Θεός είναι μαζί μου. Δεν θα είναι. Θα είναι μαζί σου εάν προσδεχθείς τον Αιγύπτιο, τον ελάχιστο, όπως προσδέχεται ο Χριστός εσέναν τον ελάχιστο. Εάν δεν προσδεχθείς τον ελάχιστο αδελφό σου με αγάπη, με φροντίδα, με προσοχή, με πίστη ότι ο Θεός έχει ετοιμασμένο λόγο ιδιαίτερο, ειδικό, έχει προετοιμασμένα τα πάντα για την αγαθή και ευλογημένη εν δυνάμει συνέχισή σου μέσα από τον ελάχιστο αδελφό σου που φέρε δίπλα σου, που φέρε στο δρόμο σου. Μέσα από αυτόν θα σε ελέγξει. Αλλά για να τον προσδεχθείς πρέπει να έχεις αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του. Πώς? Είχε δόξα και εσύ έχεις δύναμη δοσμένη από το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Μορφή. Δεν έπαψε να είναι Υιός, δεν έπαψε να είναι Θεός, αλλά έλαβε δούλου μορφή. Πώς έλαβε δούλου μορφή? Γενόμενος όμοιος με τον ελάχιστο. Όμοιος με τον ελάχιστο. Και αφού έλαβε το σχήμα του ανθρώπου, τότε μπόρεσε, αλλιώς δεν μπορεί, τότε μπόρεσε και ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος στο λόγο του Θεού μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και για αυτό το λόγο, για κανέναν άλλο λόγο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Πατέρας Θεός μπορεί να υψώσει τον Ιησούν τον Ναζωραίο και οποιονδήποτε άνθρωπο. Ένας είναι ο λόγος.
εκένωσε τον εαυτό του χωρίς να πάψει να είναι Υιός Θεού και χωρίς να πάψει να είναι ένδοξος Υιός ανθρώπου, εκένωσε τον εαυτό του λαβόδουλου μορφή. Και αφού έγινε όμοιος με τον άνθρωπο τον ελάχιστο και αφού πήρε το σχήμα, όχι την ουσία, το σχήμα του ανθρώπου, τότε μπόρεσε. Γιατί σαν Υιός Θεού δεν μπορούσε να ταπεινωθεί. Δεν μπορείς να ταπεινωθείς αν δεν λάβεις δούλου μορφή. Δεν μπορείς να ταπεινωθείς αν δεν γίνεις όμοιος με τους Ιουδαίους σαν Ιουδαίος, με τους ανόμους σαν άνομος, με τους υπονόμων σαν τους υπονόμων, με όλους τα πάντα. Γιατί? Γιατί δεν ενδιαφέρομαι για τον εαυτό μου. Ενδιαφέρομαι για να σωθούν όλοι αυτοί, για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος που τα έχει καταλάβει όλα αυτά λέει «Ελεύθερος ον πάντων γιατί ο Χριστός με ελευθέρωσε». Και εγώ παραμένω ελεύθερος γιατί δεν δεσμεύομαι από κανέναν άνθρωπο. Ελεύθερος ον πάντων τώρα μπορώ, γιατί αν δεν είμαι ελεύθερος πάντων δεν μπορώ. Ελεύθερος ον πάντων τώρα μπορώ να δουλώσω τον εαυτό μου εις πάντας για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Γι' αυτό και φωνάζει «Μη μητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Εταπείνωσε τον εαυτό του ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός τον υπερήψωσε. Απαραίτητον είναι να λάβεις δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου, αλλά πολύ περισσότερο απαραίτητο είναι να λάβεις δούλου μορφή, να γίνεις όμοιος με τον ελάχιστο, να μη σου αρέσει ο εαυτός του, αλλά να σ' αρέσει ο άλλος και πως τον αδύνατο θα τον κάνεις και αυτόν δυνατό. Πως τον αδύνατο θα τον φέρεις στη δύναμη του Θεού. Πως τους αδύνατους όλους θα τους φέρει στην παρουσία και στη δύναμη του Θεού. Δεν είναι ευχαριστημένος ο Χριστός, δεν ήταν. Δεν ήταν ευχαριστημένος ο Παύλος που ο Κύριος τον ευλόγησε και που ο Ιησούς Χριστός ο Θεός τον υπερήψωσε. Εκείνο που θέλει είναι να πάρει μαζί του όσους γίνεται πιο πολλούς στη Βασιλεία των Ουρανών, και ο Ιησούς και ο Παύλος. Να κερδίσεις τους πλειοτέρους, και δεν κερδίζεται με τη δόξα σου, δεν κερδίζονται με τη δύναμή σου, δεν κερδίζεται το έργο του Θεού με την υπεροχή σου, αλλά κερδίζεται με την ταπείνωσή σου που έχει αποτέλεσμα την υπακοή σου στο Λόγο του Θεού. Τους ταπεινούς ο Θεός τους υψώνει, τους υπερηφάνους τους ταπεινώνει. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με αυτήν την επίγνωση της αληθείας του Λόγου του Θεού λέγει «Και εσείς προσέξτε να μην αρέσετε στον εαυτό σας, μην καυχάστε στον εαυτό σας, μην θεωρείτε ότι είστε κάτι, γιατί όποιος νομίζει ότι είναι τι ψεύδεται, απατάει τον εαυτό του γιατί δεν είναι τίποτα, τίποτα, άχριστος χωρίς τον Χριστό». Και τότε ο Θεός της ελπίδος, ο Θεός της υπομονής και της παρηγοριάς, να το προσέξουμε αυτό, θα σας δώσει την ικανότητα, τη δυνατότητα να φρονείτε το αυτό όλοι μαζί. Τότε, δυνατοί και αδύνατοι, δυνατοί που έγιναν αδύνατοι, αδύνατοι που θα γίνουν δυνατοί, όλοι μαζί, τότε θα φρονείτε το αυτό και τότε θα μπορείτε να δοξάζετε ομοδημαδών το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αδερφοί, να φρονούμε το αυτό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν είναι να υποτάξω τη γνώμη μου στη γνώμη σου, να με πείσεις, να σε πείσω. Δεν φρονούμε το αυτό. Αστιάκια είναι αυτά. Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Για να φρονείς το αυτό πρέπει να έρθει ο Θεός της υπομονής και της παρηγορίας να σε ενισχύσει και να σου δώσει την ικανότητα να έχεις την ίδια γνώμη, την ίδια πίστη, το ίδιο φρόνημα. Αλλά το ίδιο φρόνημα, το φρόνημα του Χριστού.
και τότε, μόνο τότε θα μπορείτε να δοξάζετε το Θεό ομοθυμαδών. Τότε και μόνο τότε θα δοξάζεται ο Θεός, θα εργάζεται ο Θεός. Τότε και μόνο τότε θα γίνει το μεγάλο θαύμα που λέει ο Χριστός, εάν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάμουν αίτηση στον Πατέρα μου τον ουράνιο, εξάπαντος θα τους δοθεί. Σκεφτείτε μια εκκλησία, ένας λαός να φρονεί το αυτό, ώστε να δοξάζουν ομοθυμαδών το Θεό σύμφωνοι κατά πάντα. Τι είναι αδύνατον σε αυτή την εκκλησία? Γιατί η εκκλησία, αδελφοί, δεν είναι μια συνάθρηση ανθρώπων. Ο Απόστολος Ιωάννης την αποκαλεί εκλεκτή κυρία. Και το κυρία δεν είναι τίτλος τιμής, είναι τίτλος εξουσίας και δύναμης. Γιατί είναι η κυρία του Ιησού Χριστού, στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ομολογεί, καθώς εμέ απέστειλε ο Πατήρ με δύναμη και εξουσία στον ουρανό και στη γη, με πάσα δύναμη και εξουσία στον ουρανό και στη γη, έτσι και εγώ στέλνω εσάς. Ποιους εσάς? Που δοξάζετε ομοθυμαδών το Θεό, επειδή φρονείτε το αυτό. Και φρονείτε το αυτό γιατί ξέρετε να υποτάσσεστε και να υπακούτε στο Λόγο του Θεού, ταπεινώνοντας τον εαυτό σας, απορρίπτοντας τη γνώμη σας, την αρέσκειά σας και τη θέλησή σας. Μία εκκλησία για την οποία ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να πει ότι είναι όρος Σιών. Είναι αυτή η εκκλησία, δεν είναι μία εκκλησίτσα, δεν είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα και δημιούργημα που μαζευτήκανε 10 άνθρωποι και την κάνανε. Είναι όρος Σιών, είναι η πόλη του Θεού του Ζώντος αυτή η εκκλησία, είναι η επουράνιος Ιερουσαλήμ αυτή η εκκλησία, όπου μοιριάδες άγγελοι είναι διατεταγμένοι εις υπηρεσίαν για τους μέλλοντες να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Είναι πανήγυρης και εκκλησία πρωτοτόκων ιών, καταγεγραμμένων από το χέρι του Θεού στο βιβλίο της ζωής, στο βιβλίο του ουρανού. Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού, που δοξάζει ομοθυμαδών τον Κύριο, γιατί ο Θεός της παρηγορίας και της ειρήνης της έδωσε να φρονεί το αυτό. Είναι εκκλησία μέσα στην οποία κατοικεί, γιατί είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο Θεός που είναι κριτής πάντων, ο παντοδύναμος, ο μόνος δυνάστης που κατοικεί φως απρόσιτον. Αυτός κατοικεί εδώ, που κανένας άνθρωπος δεν τον είδε ποτέ και έζησε. Αυτός κατοικεί εδώ. Αλλά κατοικεί εδώ γιατί τρέχει εδώ το αίμα του Ιησού Χριστού, που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, και υπάρχει ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, που φέρνει σε ένωση τον Πανάγιο, τον Πανάγαθο Θεό με τον Πανάθλιο και τον αμαρτωλό άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία του Θεού, στον οίκο του Θεού του Ζώντος. Στην Εκκλησία που φρονεί το αυτό και δοξάζει το Θεό ομοθυμαδών. Αλλά προσέχετε μέσα σε αυτή την Εκκλησία, μην καταφρονήσετε το λαλούντα. Όπως κάποτε κατεφρόνησαν το λαλούντα, γιατί μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχει ο άνθρωπος που μιλάει, υπάρχει ο Θεός με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, με την αγάπη των αδελφών, με τον ελάχιστο αδελφό. Ο Θεός μιλάει σε αυτή την εκκλησία. Γι' αυτό μην καταφρονίζεις το λαλούντα, τον βλέπεις μικρό και ασήμαντο, ελάχιστο, και λες ποιος είναι αυτός που θα μου πει εμένα. Μην καταφρονήσεις τον λαλούντα, γιατί όταν κατεφρόνησαν κάποτε κάποιοι τον λαλούντα, άφησαν τα κοκαλά του στην έρημο. Όμως μέσα σε αυτή την εκκλησία, την εκλεκτή κυρία, που είναι το όρος Ιών, η πόλη του Θεού του Ζώντος, η επουράνιος Ιερουσαλήμ,
μέσα σε αυτή την εκκλησία έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι άπαξ μια φορά ακόμη, όχι πολλές φορές, μια φορά ακόμη και τελειώσαμε, θα σύσει όχι μόνο τη γη όπως τότε αλλά και τον ουρανό, γιατί πρέπει να μετατεθούν τα σαλευόμενα και να φαινούν τα ασάλευτα. Θα σύσει με σεισμό πνευματικό όχι μόνο τον κόσμο αλλά και την επουράνιο Ιερουσαλήμ, γιατί πρέπει να μείνουν τα ασάλευτα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο Ιωάννης λέει, χαίρομαι εκλεκτή Κυρία που άκουσα ότι τινές τον τέκνον σου περιπατούσι εν τη αληθεία. Αυτοί που δεν περιπατούν θα είναι τα σαλευόμενα που θα μετατεθούν. Αυτό που περιμένει η Εκκλησία είναι το σεισμό το πνευματικό. Πρέπει να μετατεθούν τα σαλευόμενα και το ερώτημα είναι, εγώ πού ανήκω, στα σαλευόμενα ή στα ασάλευτα? Θα μετατεθώ ή θα μείνω? Γι' αυτό είναι η ώρα της επιστροφής, της μετάνοιας και της επίκλησης του αίματος του Ιησού Χριστού, της εξομολόγησης. Γιατί δεν θέλω να είμαι από τα σαλευόμενα, αδερφοί, αλλά θέλω να είμαι από αυτούς που λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς ελάβατε βασιλεία ασάλευτων. Γι' αυτό μένετε σε αυτή τη χάρη, καθώς έχετε τη βασιλεία την ασάλευτων. Μένετε σε αυτή τη χάρη. Πώς? Λατρεύοντες τον Θεό ευαρέστος, με εδώ και ευλάβεια. Δεν μπορείς να λατρέψεις ευάρεστα το Θεό παρά μόνο με εδώ, με σεμνότητα σώματος, ψυχής και πνεύματος. Σεμνοί άνθρωποι στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Τι σημαίνει? Ταπεινοί, υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού, υπάκουοι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και με ευλάβεια, φοβερή λέξη, τον καιρό της σαρκός αυτού ο Ιησούς Χριστός, όταν με κραυγές και με δάκρυα ηκέτευε τον Πατέρα Θεό που ανασταίνει νεκρούς, εισακούστηκε όχι γιατί ήταν Υιός Θεού, δια την ευλάβια αυτού. Και τι θα πει η ευλάβια? Σημαίνει με λεπτομέρεια, προσοχή στη λεπτομέρεια του γεγραμμένου Λόγου του Θεού και της φωνής του Πνεύματος του Αγίου. Μία λεπτομέρεια φοβερή ήταν αυτή που οδήγησε τον Δαβίδ, ο νέος άρρωστος, ετοιμοθάνατος Αιγύπτιος. Αλλά έδωσε προσοχή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Δεν ζει για τα θαύματα, ζει για το Λόγο του Θεού. Δεν ζει να βλέπει να κάνει ο Θεός θαύματα. Ο Θεός όταν έκανε θαύματα τα έκανε κρυφά στη γωνιά και έλεγε μην πείτε σε κανέναν τίποτα. Εκείνο που φώναζε όμως, μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και αυτό το φώναζε με όλη τη δύναμη της καρδιάς του. Δεν έλεγε ελάτε να σας θεραπεύσω, ούτε ελάτε να φάτε. Έλεγε μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και χαλάμε το έργο του Θεού, χαλάμε το Λόγο του Θεού, χαλάμε τη σκέψη του Θεού με τις ανοησίες και τις ασοφίες μας. Ο Θεός θέλει τη μεταμόρφωσή μας, ο Θεός θέλει τον αγιασμό μας, ο Θεός θέλει την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Δεν θέλει δικοστασίες, δεν θέλει χωρισμούς, δεν θέλει έρηδες, δεν θέλει φθόνους, γιατί τότε ο άνθρωπος δεν είναι πνευματικός, είναι σαρκικός, είναι, δεν είναι έμπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης. Και ενώ προς τον καιρό έπρεπε να είναι διδάσκαλος, έχει χρίαν ακόμη γάλακτος. Αλληλούια, αδερφοί, είμαστε εκκλησία, πρέπει να γίνουμε εκκλησία. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και αυτήν την εκκλησία που εγώ θα την οικοδομήσω πηλεάδου δεν θα ισχύσουν. Οι εκκλησίες διαλύονται σε όλο τον κόσμο, αδερφοί. Σύεται ουρανός και η γη. Χάνονται άνθρωποι μεγάλοι, σπουδαίοι, που κάναν θαύματα και κατάτησαν να είναι αλκοολικοί. Γιατί? Και δεν ήσαν ευλαβείς, δεν ήσαν σεμνοί. Δεν μπόρεσαν να λατρεύσουν το Θεό ευαρέστος, με εδώ και ευλάβεια.
και έχασαν το δρόμο τους, έχασαν το Χριστό, έχασαν τη Βασιλεία των Ουρανών και έγιναν κακομύριδες. Ο Θεός δεν θέλει κακομύριδες, θέλει ένδοξους Υιούς Θεού. Θέλει παιδιά Θεού με δύναμη πίστεως και με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και αυτό δεν έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, παρά μόνο όταν μπαίνεις στην παρουσία του Θεού και λαμβάνεις δύναμη. Θέλουμε την αλήθεια. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι πνεύμα και ζωή. Θέλουμε την αλήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Βοήθησέ μας, Χριστέ μου. Γιατί τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, είσαστε κι εσείς πλήρης αγαθοσύνης και πάσης γνώσεως, ώστε να μπορείτε να νουθετείτε αλλήλους. Να γίνεις ένας εκ των ελαχίστων που μέσα από το στόμα σου θα μιλάει ο Χριστός. Θα νουθετεί ο Χριστός τους αδυνάτους και τους δυνατούς. Αλληλούια. Βόηθα μας, Θεέ μου. Θέλουμε να γίνουμε, δεν μπορούμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε τίποτα χωρίς το Χριστό. Άθλοι, ούτε δανείοι, τίποτένιοι είμαστε. Άχρηστοι άνθρωποι είμαστε. Μόνο ο Χριστός, αδερφοί, αν τον καλέσουμε εν πνεύματι και αληθεία, θα μεταβάλει τα πάντα στη ζωή μας. Θα μας μεταμορφώσει. Και εμείς θέλουμε τη μεταμόρφωση. Δεν θέλουμε να είμαστε σκουλίκια. Θέλουμε να είμαστε πεταλούδες που πετάνε. Θέλουμε να είμαστε αετοί που ανεβαίνουμε πάνω στο όρο, στο απροσπέλαστο, εκεί που δεν πατάει πόδι ανθρώπου. Γι' αυτό λέμε, Κύριε, ελέησέ μας. Ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας, βοήθησέ μας και οδήγησέ μας στα ύψη του ουρανού. Οδήγησέ μας εκεί που Εσύ κατοικείς, στο θρόνο της χάριτός Σου, Κύριέ μου, να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη για τον καιρό της χρειάς μας. Αμήν.